Τη Βασιλόπιτα έκοψε χθες το απόγευμα η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ξενία του Βόλου. Τόσο η πρόεδρος κυρία Καναβιτσάσο και οι συνεργάτες της στην ΟΕΒΕΜ έδωσαν τις καλύτερες ευχές για όλο τον κόσμο αλλά και για τους επαγγελματίες στην περιοχή της Μαγνησίας για μια χρονιά γεμάτη υγεία και δύναμη. Η κυρία Καναβιτσάση δηλώσεις της έκανε εκτεταμένη αναφορά στις δυσκολίες που υπάρχουν σε οικονομικό πεδίο, επισημένοντας ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης από το κράτος και την πολιτεία, ώστε να πάρουν ανάσα οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Αφήνουμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά. Μπήκαμε σε μια νέα χρονιά, η οποία από ό,τι φαίνεται και αυτή θα είναι δύσκολη, αλλά από τη φύση του το επιχειρήν πρέπει και οφείλει να είναι αισιόδοξο, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες που θα βρεθούν μπροστά του. Αυτή τη στιγμή τα κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα είναι κυρίως η έλλειψη ρευστότητας, δηλαδή μη πρόσβαση ουσιαστικά σε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο από αυτά που έχουμε υπόψη μας, τράπεζες, ταμείο ανάκαμψης, νέο ΕΣΠΑ. Μόνο το 6% των επιχειρήσεων έχει πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα ουσιαστικά το σύνολο των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε ουσιαστικά δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που μας απασχολεί είναι το θέμα της υπερχρέωσης. Ήδη δημιουργήθηκε μια νέα γενιά οφειλετών. Έχουμε αυτή τη στιγμή καταγράψει από την προηγούμενη χρονιά επιπλέον 10 δις οφειλές στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, ήταν 30 δις, οι οφειλές φτάσαν τα 40 δις και έχουμε επιπλέον 20 δις επιπλέον οφειλές στα δημόσια ταμεία. Το 2023 είναι μια χρονιά πρόκληση, μια χρονιά που θα είναι δύσκολη. Ξέρουμε όμως από δύσκολες χρονιές, θα είμαστε μαζί ενωμένοι για να πολεμήσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Συν αυτά που είπε ο Γενικός Γραμματέας, θέλω να προσθέσω τα επιτόκια των τραπεζών. Έχουμε τα επιτόκια χορηγήσεων, τα οποία αυξηθήκανε μισή μονάδα και η πρόβλεψη είναι μέχρι το καλοκαίρι άλλο ένα 20%, που σημαίνει υπερδιπλάσιο χρέος από αυτό που είχε κάποιος στις πλάτες του. Έχουμε ένα 9,6% στις ασφαλιστικές εισφορές πάνω, παρόλο που δώσαμε διάφορες λύσεις, δεν εισακουστήκαμε ούτε σε αυτό. Χρειαζόμαστε επιγόντως μέτρα που θα ενισχύσουν ρευστότητα, που θα δώσουν καινούργιες δόσεις ακατάσχετο λογαριασμού. Την κατάργηση του τέλους επιδεύματος που μας την υποσχεθήκανε από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά εμείς δεν το είδαμε. Για μας δεν είχε τίποτα το καλάθι των δώρων. Έχουμε αντί αυτού ένα καλάθι στο μάρκετ, το οποίο ευνοεί τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και δεν ευνοεί τις μικρές μπράντες και τους μικρούς παραγωγούς.